Όπως είπαμε όλες αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στις επιτροπές, η δική μας διαφωνία με το νομοσχέδιο δεν είναι στα επιμέρους ζητήματα. Η δική μας διαφωνία με το νομοσχέδιο είναι στον πυρήνα του νομοσχεδίου, είναι στη στρατηγική του νομοσχεδίου, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται στις διατάξεις του. Κατά τη γνώμη μας, με την γενικευμένη και όσον αφορά τους εκλογείς του εξωτερικού υποχρεωτική επιστολική ψήφο, αλλάζει ουσιαστικά ο χαρακτήρας των εκλογών. Αλλάζει ουσιαστικά ο χαρακτήρας της εκλογικής διαδικασίας και μετατρέπει την ψήφο από μια ενεργητική συμμετοχή σε μια συλλογική διαδικασία όπως θα έπρεπε να είναι, σε μια καθαρά εξατομικευμένη υπόθεση, υποβιβάζοντας τη συμμετοχή του λαού στις εκλογές στο επίπεδο του στέλνω ένα φάκελο. Συμπληρώνω στο σπίτι μου ή κάπου αλλού ένα ψηφοδέλτιο και στέλνω ένα φάκελο. Και την ίδια στιγμή δημιουργούνται σοβαρότατοι κίνδυνοι όσον αφορά την προστασία του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με μία σειρά πιέσεις και εκβιασμούς, προσπάθειες χειραγώγησης της ψήφου που και σήμερα ασκούνται και τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς ασκούνται από εργοδοτικούς και άλλους μηχανισμούς. Συνεπώς με την επιστολική ψήφο αυτές οι πιέσεις, αυτοί οι εκβιασμοί μπορούν να ασκούνται ακόμη πιο εύκολα και ακόμη πιο αποτελεσματικά. Η πρόβλεψη για την υπεύθυνη δήλωση, το είπαμε και τις προηγούμενες φορές, θα το ξαναπούμε άλλη μια για να γίνει κατανοητό, η πρόβλεψη για την υπεύθυνη δήλωση είναι απολύτως ενδεικτική αυτών των κινδύνων. Γιατί χρειάζεται η υπεύθυνη δήλωση ότι ο άλλος συμπλήρωσε μόνος του το ψηφοδέλτιο και έστειλε μόνος του και αυτοπροσώπως το φάκελο? Η υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται γιατί προφανώς και οι συντάκτες του νομοσχεδίου και εσείς αναγνωρίζετε τον κίνδυνο ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος εξ ονόματος του ψηφοφόρου. Γι' αυτό χρειάζεται η υπεύθυνη δήλωση. Υπάρχει ανάγκη υπεύθυνης δήλωσης όταν ο άλλος προσέρχεται αυτοπροσώπως στο εκλογικό τμήμα, γίνεται ταυτοπροσωπία, μπαίνει στο φαραβάν και ψηφίζει μπροστά στην κάλπη? Προφανώς και δεν υπάρχει. Η υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται και είναι απολύτως ενδεικτική των κινδύνων για μια σειρά πιέσεις και εκβιασμούς που μπορούν να αλλοιώσουν και να νοθεύσουν τη λαϊκή βούληση. Φυσικά με μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία αναδείξαμε όσον αφορά την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών, ταχυδρομείων, ταχυμεταφορών και των υπαλλήλων τους σε όλη αυτή τη διαδικασία της μεταφοράς της επιστολικής ψήφου. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλαμε να θέσουμε είναι πραγματικά εντυπωσιακή η άνεση, πραγματικά εντυπωσιακή άνεση, όχι ότι γίνεται μόνο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γίνεται και σε άλλα νομοσχέδια, με την οποία η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία προσπερνά μια σειρά πλευρές της κριτικής που ασκήσαμε και στηρίζεται και αναπαράγει, μονότονα αναπαράγει, μια σειρά ψεύτικα δεδομένα και ψεύτικες παραδοχές. Πρώτον, καταπολέμηση της αποχής. Δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει από καμία διεθνή εμπειρία ότι η αποχή που έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από την επιστολική ψήφο. Και αναφέρομαι και συγκεκριμένα. Σε άρθρο το 2016 στο επιστημονικό περιοδικό Stanford Social Innovation Review επισημαίνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία από ακαδημαϊκές μελέτες η επιστολική ψήφος δεν αυξάνει τη συμμετοχή στις εκλογές. Αντίστοιχο είναι το συμπέρασμα νεότερης μελέτης του 2020 από το Ινστιτούτο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου του Στάνφορντ. Εσείς που θέλετε να τα επικαλείστε τα ξένα πανεπιστήμια. Σύμφωνα με αυτή, ο αριθμός ρεκόρ επιστολικών ψήφων του 2020 δεν οδήγησε σε αύξηση της συνολικής προσέλευσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ψήφισαν μέσω ταχυδρομείου πιθανότατα θα είχαν ψηφίσει αυτοπροσώπως αν η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου δεν ήταν επιλογή. Από πού και ως πού λοιπόν επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε από την αρχή, άσχετα αν μετά το μετριάσατε, γιατί προφανώς δεν μπορούσατε να το στηρίξετε, ότι μια τεχνικού χαρακτήρα διευκόλυνση, όπως είναι αυτή της επιστολικής ψήφου, μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή και να καταπολεμήσει την αποχή που έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες.
Δεύτερη ψεύτικη παραδοχή που ακούμε. Θα διευκολύνει, λέει, τις ειδικές κατηγορίες φοιτητών, εργαζομένων κτλ. Αν και οι φοιτητές σας είπαν ότι θέλουν πρακτικά μέτρα διευκόλυνσης για να συμμετέχουν στις εκλογές και όχι να ψηφίζουν από το σπίτι τους. Όμως, το συγκεκριμένο μέτρο που συζητάμε σήμερα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές, λοιπόν, που δεν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες, που υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, που γνωρίζουμε από τώρα γνωρίζουμε την ημερομηνία των ευρωεκλογών, ξέρουμε πότε θα έχουμε ευρωεκλογές, δεν υπάρχει το στοιχείο του απρόβλεπτου ή του ευνηδιασμού που ενδεχομένως υπάρχει στις βουλευτικές εκλογές, από τώρα αυτές οι ειδικές κατηγορίες, εργαζόμενοι εποχικοί ή φοιτητές, μπορούν να ψηφίσουν είτε στον τόπο σπουδών τους, είτε στον τόπο εργασίας. Ποια διευκόλυνση, λοιπόν, με την επιστολική ψήφο και ότι θα πρέπει να φύγει, λέει ο φοιτητής, να πάει στον τόπο κατοικίας. Μα μπορεί να ψηφίσει άνετα στον τόπο σπουδών. Άνετα. Όπως το κάναμε και εμείς ως φοιτητές όταν ήμασταν. Δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την υποκρισία και όλη αυτή την προπαγάνδα ότι δίνεται καμιά φοβερή διευκόλυνση. Στις ευρωεκλογές αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να ψηφίσουν. Είναι άλλο πράγμα στις βουλευτικές εκλογές που εκεί πέρα μπορούν μέσα από ειδικούς εκλογικούς καταλόγους να ή με άλλα μέτρα, άδειες, ρύθμιση των ζητήματα των εξεταστικών, να ρυθμιστεί το όλο ζήτημα. Όμως εδώ δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Γιατί η επιστολική ψήφος δεν μπορεί να υπάρξει σε εθνικές εκλογές και το λέμε ξεκάθαρα, κυρία Κεραμέως, γιατί σας παρακολούθησα και χθες σε ένα κανάλι που δώσατε συνέντευξη και είπατε ότι το εφαρμόζουμε τώρα για τις ευρωεκλογές, όμως είναι στο τραπέζι και για άλλες εκλογικές διαδικασίες. Δεν είπατε όμως ότι εδώ χρειάζεται αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι, αναθεώρηση του συντάγματος. Το θεσμικό πλαίσιο είναι κάτι πολύ γενικό. Αναθεώρηση του συντάγματος χρειάζεται. Λοιπόν, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ακόμη και οι εκπρόσωποι των ατόμων με ειδικές ανάγκες, τι σας είπανε? Βεβαίως εξέφρασαν μια θετική στάση όσον αφορά την επιστολική ψήφο, όμως είπανε ταυτόχρονα ότι εμάς μας ενδιαφέρει και θέλουμε να υπάρχουν υπηρεσίες προσβασιμότητας. Προσβασιμότητας. Και όσον αφορά την ενημέρωση και την πληροφόρηση, παίρνετε κάποια μέτρα με τα οποία συμφωνούμε στα άρθρα 32-34, αν δεν κάνω λάθος, αλλά κυρίως προσβασιμότητας όσον αφορά σε υποδομές για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να συμμετέχουν. Και εκφράσανε και τον προβληματισμό και τον κίνδυνο ότι μπορεί να λειτουργήσει η επιστολική ψήφος ως υποκατάστατο για να μην υλοποιηθούν μια σειρά υπηρεσίες προσβασιμότητας. Αυτό θα γίνει, τους λέμε εμείς. Αυτό θα γίνει. Και εκεί θα υπάρχει αποξένωση. Τέταρτο ζήτημα το οποίο προσπερνάει η κυβέρνηση, βεβαίως το θέσαμε εμείς και άλλα κόμματα, όχι μόνο εμείς βεβαίως, είναι απορίας άξιος πως άλλα κόμματα που το θέτουν ψηφίζουν επί της αρχής του νομοσχεδίου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που έχει να κάνει με τα ζητήματα της συνταγματικότητας. Η καθολική και γενικευμένη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στους εντός επικρατείας εκλογής, ναι, γύρει ζητήματα συνταγματικότητας. Η θέση της κυβέρνησης ότι το 51 παράγραφος 4 δεν έχει καμία απολύτως εφαρμογή, είναι αδιάφορο αν υπάρχει. Επειδή μιλάμε για ευρωεκλογές, κατά τη γνώμη μας είναι πολύ προβληματική θέση. Πολύ προβληματική θέση. Τι πάει να πει αυτό? Επειδή αφορά ευρωεκλογές, δεν έχουν εφαρμογή βασικές διατάξεις του Συντάγματος που αφορούν την αμεσότητα, τη μυστικότητα, την καθολικότητα και την αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Ακόμη και η πράξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την οποία επικαλείστε και μάλιστα επικαλείστε ότι την κύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αφήνει στα κράτη-μέλη τη διακριτική ευχέρεια να ρυθμίσουν τα της εκλογικής διαδικασίας με βάση τις εθνικές τους διατάξεις. Εθνική διάταξη, και μάλιστα πολύ σημαντική, είναι το άρθρο 51 παράγραφος 4, το οποίο εσείς το αγνοείτε, το καταστρατηγείτε εντελώς. Και ουσιαστικά οδηγούμαστε μέσα από αυτή την αρχή, την παραβίαση της αρχής της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, οδηγούμαστε σε έναν κατακαιρματισμό της εκλογικής διαδικασίας. Άλλος θα ψηφίζει 10 μέρες πριν, με τα δεδομένα που υπήρχαν 10 μέρες πριν, άλλος 5 μέρες πριν, άλλος 3 μέρες πριν. Για σκεφτείτε το εξής. Την τελευταία μέρα πριν τις εκλογές,
ή δύο μέρες πριν τις εκλογές, να συμβεί ένα συνταρακτικό γεγονός, ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο μπορεί να διαμορφώνει νέα πολιτικά δεδομένα. Πώς εγώ που έχω ψηφίσει 10 μέρες πριν με επιστολική ψήφο και ενδεχομένως να έχω μετανιώσει κιόλας με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων, πώς εγώ μπορώ να αναθεωρήσω την ψήφο μου? Δεν μπορώ. Αυτό κάνετε όμως. Και πρέπει να είναι σαφές στον ελληνικό λαό τι πάτε να κάνετε και όχι αυτές τις ψεύτικες παραδοχές και τα ψεύτικα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιείτε. Κατά συνέπεια, γνώμη μας είναι ότι η στόχευση του νομοσχεδίου δεν είναι η διευκόλυνση σε καμία περίπτωση, δεν είναι η αντιμετώπιση της αυξημένης αποχής που, όπως είπα, έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια. Η στόχευση του νομοσχεδίου είναι να αλλοιώσει ουσιαστικά το χαρακτήρα των εκλογών και να μετατρέψει τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία σε μια απολύτως αποξενωμένη και εξατομικευμένη υπόθεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μια λογική, ξέρετε, η οποία δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι μια λογική που διαπερνά και άλλα νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ίδια λογική με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις των εργατικών σωματείων. Είναι η ίδια λογική. Αυτή η λογική είναι. Και μάλιστα θυμίζω εδώ ότι το εργατικό κίνημα είχε δώσει μάχη σε προηγούμενες δεκαετίες για να καταργηθεί η επιστολική ψήφος στο συνδικαλιστικό κίνημα. Και καταργήθηκε με το νόμο το 1264 του 1982. Και εσείς το επαναφέρατε με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις. Είναι η ίδια λογική των ηλεκτρονικών κομμάτων που αντί για μέλη πραγματικά θα έχουν followers. Είναι η ίδια λογική του δίνω ένα δίευρο και εκλέγω πρόεδρο. Είναι μια λογική την οποία η κυβέρνηση την ακολουθεί με αυθεντικό τρόπο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επειδή λοιπόν εμάς αυτή η λογική και αυτή η φιλοσοφία μας βρίσκει κάθετα αντίθετους με τους κινδύνους που επισημάναμε, γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.